γέμες στα κτέλ της Θεσσαλονίκης. Πάω δράμα. Καιρός, βροχερός. Θα βρέξει πολύ φαίνεται, δεν ξέρω. Και από ό,τι φαίνεται μόλις βγήκαμε από την Αθήνα, από Θεσσαλονίκη προς τη Δράμα. Τώρα βγαίνουμε, κάναμε 15 λεπτά να βγούμε από την πόλη. Πρέπει να δουλεύει. Δεν είναι εγκαταλειμμένο. Φαίνεται.
Καλά ήτανε. Κόβει δεξιά τώρα. Θα πετάξω. Φτερά θα κάνω. Εγώ δεν έχω πει πινακή. Το πράσινο ανοίγει το μάτι. Με τέλεια. Αλλά έχουμε άλλο ένα, άλλη μία ώρα δρόμο. Μπαίνουμε σε τούνελ. Τώρα θα πούμε στο τούνελ και θα τα πούμε, θα κλείσω και θα τα πούμε με το... Θα κατέβω δράμα. Ναι, δράμα, καλά το λέω. Τούνελ. Κι άλλο. Παιδιά, περάσαμε 2 ώρες αυτή τη στιγμή και μόλις έχουμε μπει στη δράμα. Μάλλον μπαίνουμε στη δράμα. Αλλά περάσαμε 2 ώρες μέχρι να έρθουμε. Τα λέμε πιο κάτω. Για έφτασα. Κουράστηκα πάρα πολύ πραγματικά. Ήταν μεγάλη διαδρομή και δράμα. Εδώ. Περιμένω κάποια παραίτησα να πούμε καφεδάκι. Αλλά στην πορεία. Έξω είναι αποθέωση. Μιλάμε, έχει ένα τεράστιο πλατάνι. Είναι πάρα πολύ όμορφο το μέρος. Και ειδικά το καλοκαίρι θα είναι τρέλα. Πραγματικά. Τι να πω, εγώ είμαι αντισόσιο, πώς το λένε στα ελληνικά. Όταν είχαμε τον Βέγκο. Εντάξει, δεν πειράζει τόσο. Εντάξει, έτσι πια. Αυτά που κάνουν. Ωραίο. Είναι στην Πράιλα. Είναι επικίνδυνο. Δεν φαίνεσαι καλά. Όχι, μπορεί κάτι να πέταξαν. Όχι. Έχουμε λίγο δρόμο ακόμα. 2 ώρες. Για Θεσσαλονίκη από δράμα. Τα λέμε Θεσσαλονίκη. Και όπως βλέπουμε μπαίνουμε Θεσσαλονίκη. Doesn't it?
Και εδώ φτάσαμε στο τέρμα. Τι? Τερματίσαμε, κατεβαίνουμε τώρα. Ευχαριστώ το ταξίδι. Θα τα πούμε. Φεύγει το τρένο. Σε βλέπουμε εδώ.